Το χρόνια πολλά. Πάσχα έχουμε, όλοι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι που νηστεύουμε, πηγαίνουμε στην εκκλησία, στις λειτουργίες, τους χαιρετισμούς, τους αποχαιρετισμούς, σε όλα εκεί στους επιτάφιους και δεν είμαστε αυτοί που πάμε 3 λεπτά στην εκκλησία ή και καθόλου. Απλά για να πει Χριστός Ανέστη, θανάτο θάνατο Πατήσια, να κάνεις μουα μουα και του χρόνου και να φύγεις για μαγειρίτσα, δεν ξέρω που ήθελα να καταλήξω. Τέλος πάντων, είναι Πάσχα, είναι η εποχή που θυμάται ο Έλληνας συνήθως ότι α, είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι, τι κάνουμε. Εκτός του ότι έχει διακοπές, άρα γι' αυτό μας συμφέρει, γιατί αν δεν είχε αργίες, να, δεν θα ασχολιόταν κανένας. Νηστεία και παπαριές, σχεδόν κανένας. Είναι η εποχή της μαγειρίτσας, της λαμπάδας, των νονών, των σοκολατένιων αυγών, των κόκκινων αυγών, του αρνιού, κοκορετσίου, που είμαι μεγάλος φαν να δηλώσω, του Ιησού από τη Ναζαρέ, του Τζεφιρέλη. You're not going yourselves, nor do you let others enter. Γιατί είμαστε όμως εδώ? Είμαστε εδώ γιατί, όπως και πριν κάποιο καιρό, σε podcast όμως το είχα κάνει αυτό, είχαμε μιλήσει για τα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Πρώτα είχα κάνει για χριστουγεννιάτικα έθιμα, νομίζω ελληνικά, στην Ελλάδα, και μετά χριστουγεννιάτικα έθιμα παγκόσμια. Τώρα θα μιλήσουμε για έθιμα του Πάσχατου γενικά. Περίεργα έθιμα, έθιμα που έχουν άλλοι λαοί ή και δικοί μας. Γι' αυτό πριν αρχίσουμε, θα σου πω να κάνεις ένα like και ένα subscribe και πάμε να δούμε τι κάνει ο κόσμος γενικά αυτές τις μέρες. Γενικά στη θρησκεία υπάρχουν, ας πούμε, και οι παλαιοημερολογίτες που έχουν ένα διαφορετικό ημερολογιακό έτος και γιορτάζουν διαφορετικά τις γιορτές τους. Στις Βερμούδες συγκεκριμένα, τη χώρα Βερμούδες, και όχι το μεγάλο άσο του Ολυμπιακού, τον Μπερμούδες, έχουν μπλέξει λίγο τις γιορτές και την ημέρα, ας πούμε, όταν έχουν το Πάσχα τους, πετάνε αετό. Αμολάνε καλούμπα. Και αυτό δείχνει την πορεία, λέει, του Ιησού μέχρι τους ουρανούς. Ωστόσο, να πούμε ότι η καλούμπα το περιορίζει λίγο τον ουρανό. Φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, πόσο μεγάλη καλούμπα να έχεις. Αλλά ελπίζω τουλάχιστον να έχουν συμπεριλάβει σε όλο αυτό και μπακαλιάρους, κορδαλιές, ταραμοσαλάτες και άλλα τέτοια ωραία καλούδια της καθαράς της Δευτέρας. Εμείς πετάμε αετό όταν είναι να ξεκινήσει η νηστεία. Αυτοί το κάνουν στο τέλος. Μπράβο. Πάμε όμως λίγο πιο ευρωπαϊκά και θα πούμε για την Νορβηγία, οι οποίοι το Πάσχα έχουν ένα εξής έθιμο. Διαβάζουν ιστορίες αστυνομικές, αστυνομικού μυστηρίου, αστυνομικά εγκλήματα, και αυτό έχει ξεκινήσει από το 1927, όταν μία εφημερίδα συμπεριέλαβε στο εξώφυλλό της ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο ξεπούλησε και από τότε το έκαναν έθιμο και μπήκε στην κουλτούρα τους. Το Πάσχε Κρίμ, ή κάπως έτσι, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, μάλλον όχι, έχει μπει τόσο πολύ πλέον στην κουλτούρα των Νορβηγών, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βάζουν, ας πούμε, ακόμα και στις συσκευασίες του γάλατος που έχουν, ρε παιδί μου, στα σούπερ μάρκετ, στα ψυγεία, οπουδήποτε υπάρχουν, μίμια αστυνομικές ιστορίες. Το οποίο το 21, το 22, κάπου εκεί, δεν το έκαναν οι βιομηχανίες γάλατος και ξεσηκώθηκε ο λαός και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, χαμός. Οπότε την επόμενη χρονιά καπάκι, ξεπούλησαν, νομίζω, τα περισσότερα γάλατα που έχουν πουλήσει τα τελευταία χρόνια. Ωραία φάση. Ωραία φάση η Νορβηγή. Πορτοκαλάδες, σοκολάτες και γάλατα. Και αστυνομικές ιστορίες. Πώς να μην γίνει μετά ο Τζον Νέσμπο bestseller παντού. Πώς. Πάμε στην Πολωνία, όχι αυτή που νομίζετε. Λίγο υπομονή ακόμα. Ότι κατά την Πασχαλινή περίοδο έχουν το έθιμο Σμίγκους Ντίγκους. Το οποίο τι είναι? Πώς είπαμε στην προηγούμενη στις Βερμούδες που έχουν την καθαρά Δευτέρα, απλά την κάνουν τότε. Οι Πολωνοί έχουν κάτι άλλο που κάνουμε εμείς πάλι, αλλά εμείς το κάνουμε τέλος σχολικής χρονιάς. Που παίζουμε μπουγέλο, αυτοί το κάνουν το Πάσχα. Έχει τη φάση, βγαίνουν έξω, μπουγελώνονται. Γιατί όχι. Στη Γερμανία πάλι, που οι αγελάδες είναι λίγο πιο παχές, το Πάσχα έχουν λίγο πιο οικολογική συνείδηση, οπότε τι κάνουν? Παίρνουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους και τους βάζουν φωτιά. Τα μαζεύουν εκεί στις γειτονιές και τα βάζουν φόκο στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους. Θα κάνουν ανακύκλωση. Ενώ αυτή η καύση που κάνουν οι Γερμανοί λέει ότι συμβολίζει τη νίκη της όμορφης και ηλιόλουσης της άνοιξης έναντι των κρύων γκρίζων ημερών του χειμώνα. Τώρα πώς το συμβολίζει αυτό που κες, που δεν ξέρω κι εγώ πόσα δέντρα, και από τον ντουμάνι το μόνο που καταφέρνεις είναι τον ήλιο να τον κρύψεις και να τον ξανακάνεις γκρίζο? Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αλήθεια. Έχετε πρόβλημα, φίλε, έχετε προβλήματα πολλά. Ναι, αλήθεια. Μπέσα τώρα. Και μετά παίρνουν καινούρια. Και μετά είμαι εγώ που έχω το μαγαζί και λέω: κάνε, ναι, 2 κοντέινερ φέτος. 2. Πήγαμε καλά το Πάσχα, άρα τα Χριστούγεννα θα έχουμε δουλειά. Φόρτωσε. Ναι, ρε. Οικολογικά. Made in China. Ναι, αυτά εκεί που είναι. Που δουλεύουν, ξέρεις, με τη μικρή λεπτομέρεια, μωρέ, που έχουν μικρά χεράκια. Μπράβο, 6-7 χρονών. Χωρίς ένσημα, μαύρα, 18 ώρα, κάτω. Έτσι, ακριβώς.
Ναι, εννοείται. Ξεχωριστά το χαρτί, ξεχωριστά το πλαστικό. Τι, σώσουμε τον πλανήτη. Μην είστε μαλάκες. Στην πόλη Χάγκερφορντ της Βρετανίας. Τέλος πάντων, δεν θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο τα κακά του αλκοολισμού και των ουσιών γενικά. Αλλά έχουν το εξής έθιμο. Οι νεοδιορισμένοι αστυνομικοί φωνάζουν στο δημαρχείο κάποιους άντρες της περιοχής, τους μοιράζουν πορτοκάλια έτσι ώστε αυτοί να βγουν, να τα δώσουν σε κυρίες και να πάρουν ένα φυλάκι. Θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν στο πρώτο brainstorming αυτής της ιδέας. Όποτε ακούω τέτοιες ιδέες, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, Μάγκε. Ακούστε τώρα θα γίνει, λοιπόν. Έχετε δει τι κάνουν στις Βερμούδες, έτσι. Έχετε δει τι κάνουν στη Γερμανία, πιάνουν τα δέντρα. Ανακυκλώνουν δέντρα, παίρνουν τα Χριστούγεννα καινούργια. Στην Νορβηγία πουλάνε βιβλία. Βιβλία πουλάνε. Κάνουν. Ξεπουλάνε. Υπάρχει κίνηση. Εμείς, αν εμείς δεν έχουμε κάτι να δώσουμε στον πολιτισμό, ποιος θα μείνουμε στην απόξω. Και πετάει ο πιο έξυπνος από όλους του και λέει άστο. Εγώ, του λέει. Λοιπόν, παίρνουμε τους καινούριους νεοσύλλεκτους που έχουμε στη φρουρά και τους στέλνουμε στο δημαρχείο. Τους λέμε, βρείτε δύο άντρες, πιάστε δύο άντρες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Τους δίνουμε δύο πορτοκάλια και τους λέμε, λοιπόν, θα τα πάρετε, θα βγείτε έξω, θα τα μοιράσετε σε δύο κυρίες και θα πάρετε ένα φυλάκι. Ποιος είναι τώρα, πες, ποιος. Τι να μας πούνε, τι βιβλία να πουλήσουν και τι δέντρα να κάψουν. Και χειροκροτούσαν εξασιασμένοι οι άλλοι. Απίστευτο! Ο διοικητής ήταν. Ήμουν τόσο περήφανος. Άξια. Αφοράσα την στολή. Ένας δεν βγήκε να του πει, πες μου τι έχεις πιει τώρα. Πες μου, ήσουν χτες, έχασε μίλτες προχτές, έχεις γίνει κατά, ήρθε σε ρί στο τμήμα και λες μαλακίες, έτσι. Λόγω τιμής όχι. Όχι τιμής. Στην Αυστραλία πάλι για κάποιο λόγο, όπως ξέρουμε γενικά στον κόσμο, το ζώο που είναι για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει συνυφασμένο με το Πάσχα είναι το κουνελάκι, ο λάγος. Το κουνελάκι που είναι έτσι με τα αυγά σε κάτι συσκευασίες, ένα αυγό, ένα κουνελάκι. Μια λαμπάδα. Στην Αυστραλία για κάποιο λόγο δεν γουστάρουν να κάνουν τα κουνέλια. Πάνε να γαμηθούν τα κουνέλια. Δεν τα πάμε καθόλου. Σαν τους οπαδούς δρόμο με τους κατζόχυρνους. Σε ρυθμό που δεν γουστάρανε τόσο που κάνανε με κάποια βακτήρια, είχαν προσπαθήσει να μειώσουν τον πληθυσμό των κουνελιών. Που τους βγήκε αυτό αργότερα σε χειρότερα προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν τα γουστάρουν τα κουνέλια. Οπότε τι κάνανε. Το Πάσχα έχουν αφαιρέσει το Easter Bunny και έχουν αλλάξει το ζώο. Λέει, εμείς θα βάλουμε ένα μαρσιποειδές, ένα άλλο δικό μας, το Αυστραλιανό. Παπάχιστη. Θα βάζαμε καγκούρα, αλλά δεν βολεύει, θα βγαίνουν μεγάλες συσκευασίες. Περίεργη Αυστραλή. Δεν θέλω ποτέ να πάω στην Αυστραλία. Πάμε τώρα στις χώρες εκεί τις πιο σλάβοι, κάτι Τσεχίες, κάτι Ουγγαρίες, που έχουν ένα πολύ περίεργο έθιμο. Αν θεωρείται ακόμα έθιμο και όχι, πώς το λένε τώρα, πώς μπορεί να το πεις. Νόμιμο αδίκημα ή ένα δικάσιμο ποινικά αδίκημα το οποίο εκείνες μέρες το θεωρούν νόμιμο. Το οποίο είναι το εξής. Οι άντρες αναγκάζονται, έτσι το διάβασα, να φτιάξουν κάποια μαστίγια, έτσι πράγματα τα οποία πώς ήμασταν μικροί και μας κυνηγούσαν με τις βέργες και τις τρώγαμε στα μπούτια έτσι και κάναμε σημάδια όταν κάναμε μαλακίες μικροί. Γιατί μεγαλώσαμε στα 90's. Φτιάχνουν ρε παιδί μου κάτι βίτσες, κάτι βέργες από ιτιά. Στην άκρη φτιάχνουν κάποιες έτσι κορδελίτσες για να δώσουμε και το ύφος του Πάσχα. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Βρέχουν τις γυναίκες τους και μετά τις μαστιγώνουν με αυτές τις βίτσες, τις βέργες. Γιατί έκαναν κάτι κακό το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί την προηγούμενη μέρα τους κάνουν και αυτές το ίδιο. Για το προπατορικό αρμάρτημα και τις αμαρτίες της Εύας πρέπει να σπυρώσουνε. Ή γιατί έτσι θα διατηρήσουν την ομορφιά τους και του χρόνου. Υγεία και ομορφιά λέει. Περίεργα πράγματα γενικά. Σε εμάς το χειρότερο μπορεί να γίνει είναι που σκάνε στη βαρβάκι οι vegans και έχουν. Είναι φόνος, δεν είναι. Πώς το λένε, έθιμο. Δεν είναι παράδοση, είναι φόνος. Και πηγαίνουν μετά τα κανάλια και εκτός από το τι τιμή έχει το αρνί και το κορέτσι φέτος, έχουν και αυτά τα ρεπορτάζ. Είναι βία. Δεν είναι φαγητό. Είναι βία. Δεν είναι παράδοση. Είναι βία. Κλείνοντας, θα πάω στο El Salvador, το οποίο έχει το εξής υπέροχο έθιμο. Στην περιοχή Τεξιστεπέκ ή Τεσπιστεκουέ, το ξέχασα. Δεν έχει σημασία. Οι άντρες μεταμφιέζονται σε διαβόλους
παίρνουν ένα μαστίγιο και βγαίνουν έξω και αρχίζουν και δέρνουν κόσμο με το μαστίγιο. Όπου φαντάζομαι να έχεις πάει διακοπές στο Ελ Σαλβαδόρ και να πεις τέλεια, θα ανακαλύψω φίλε την πραγματική υπόσταση του Ελ Σαλβαδόρ, θα δω την πραγματική κουλτούρα των Ελ Σαλβαδοριανών. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Σαλβαδοριανοί. Σαλβέρι. Σαλβάριδες. Σαλβαρίδιδες. Δεν ξέρω. Και θα πεις, φύγαμε παιδιά. Πάμε επαρχία. Έτσι με το αυτοκίνητο. Τι ωραία που είναι. Ή ακόμα χειρότερα, περνάς με το καραβάκι να πας σε ένα άλλο μικρό νησάκι. Δεν ξέρω πώς, έτσι το έχω φανταστεί. Και λες, πάμε να φάμε σε μια τοπική ταβέρνα. Και έτσι όπως ψάχνεις την τοπική ταβέρνα, βλέπεις 4 άτομα ντυμένους για όλους να έρχονται με μαστίγια και να σε κοπανάνε, να σε μαστιγώνουν. Και να τρέχεις να σωθείς, να λες μου την πέσαν τρελή, και να μπαίνεις στην ταβέρνα και να σηκώνεται ένας άλλος ντυμένος διάολος και να σε δέρνει. Και να είσαι σε ένα νησί ή σε ένα χωριό συγκεκριμένα και να σε πλακώνουν όλο στο ξύλο. Και να λες τι διάολο γίνεται, τι βλέπω εδώ. Καλύτερα να ήμουν στην Κέρκυρα και να μου πετούσαν τη στάμνη στο κεφάλι. Τι ωραίο φαντάζεστε να πηγαίνατε στο Ελ Σαλβαδόρ και να σας τύχαινε στο δρόμο που κυκλοφορείτε και ψάχνετε να δείτε με το Google Maps έτσι και λέτε, αχ, από εδώ είναι αυτό το μαγαζί που θέλω να πάω. Να σκάνε άκυροι τύποι ντυμένοι διάολοι και να σας μαστιγώνουν. Και να πας, ξέρω εγώ, στο αστυνομικό τμήμα να σε βοηθήσει κανένας και να είναι κανένας Βρετανός υπήκοος εκεί πέρα και να σκάσει εκεί με ένα πορτοκάλι και να σου πει, λοιπόν, κράτα αυτό και έλα. Αυτά με τα πασχαλινά έθιμα ανά τον κόσμο, τα περίεργα πασχαλινά έθιμα ανά τον κόσμο. Αν έχετε κάποιο άλλο έτσι ενδιαφέρον που δεν είπα, στείλτε το μου να το ψάξω. Δεν θα κάνω κάποιο part δεύτερο, απλά μπορούμε να το συζητήσουμε στα σχόλια. Εάν σας άρεσε, κάντε like σε αυτό το βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, μην κάνετε, κάντε ένα dislike. Κάτω στο link της περιγραφής θα βρείτε τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα μετά την μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα του Πάσχα, με επεισόδιο που αντιδρώ, το έχω γυρίσει πριν κανένα μήνα αυτό και αντιδρώ στα τραγούδια του Eurovision, τα φετινά τα οποία τα ακούω πρώτη φορά. Και το Σάββατο του τελικού του Eurovision θα έχουμε live stream σε αυτό εδώ το κανάλι. Ελπίζω να μην είμαι φέτος με 40 πυρετό την ημέρα του live και να γίνει κανονικά. Θα είναι η The Most μαζί μου και ο Πέτρος και ο Σπύρος. Οπότε θα έχει πολύ χαβαλέ. Έχει πολλές περίεργες συμμετοχές φέτος. Μην το χάσετε. Σας περιμένω να λιώσουμε. Γεια σας. Και καλή Ανάσταση. Φιλαράκι, άμα το ψήνεις, κάνε ρε φίλε να subscribe σε αυτό το κανάλι και στήριξε μια προσπάθεια ενός ανδιδελούς ατόμου που ψήνεται για αυτή τη φάση, ας πούμε. Θα τα πούμε φίλε, έγινε, σε ευχαριστώ.